σίγουρα εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, συλλογικών φορέων, θεσμικοί εκπρόσωποι, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα με αυτή την σεμνή λιτή τελετή ξεκινάει ένας καινούργιος αγώνας. Οφείλουμε να σεβαστούμε την λαϊκή ετοιμιγορία των πρόσφατων δημοτικών εκλογών. Αυτή είναι η δημοκρατία. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι άλλοι έρχονται. Πάντα όμως το στοίχημα πρέπει να είναι ένα. Το όφελος του λαού. Το κοινωνικό, το γενικότερο συμφέρον. Γι' αυτό νομίζω είμαστε στρατευμένοι όλοι να παλέψουμε και να αγωνιστούμε μέσα από τα θεσμικά όργανα που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο κυρίως και οι αντίστοιχες επιτροπές, Οικονομική, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα. Έχουμε πολλή δουλειά. Δυστυχώς τα προβλήματα ένα λύνεις σαν τη Λερναία Ύδρα δημιουργούνται ακόμη περισσότερα, ειδικά αυτή την δύσκολη και κρίσιμη εποχή που οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, περνούν πολύ δύσκολες στιγμές. Ελπίζω όμως με την κοινή προσπάθεια, με τον κοινό αγώνα, σε αυτό είμαστε σταθεμένοι. Εμείς έχω δηλώσει επανειλημμένως και χθες κιόλας που είχα την ευκαιρία σε αυτή την αίθουσα να κάνω τον τελικό απολογισμό της 12ετίας. Θα σταθούμε αρρωγοί και συμπαραστάτες στη νέα Δημοτική Αρχή και σε εσάς προσωπικά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κουτσουγιάννη, και στο Δημοτικό Συμβούλιο να παλέψουμε πραγματικά για το κοινό όφελος, για την άωσα που όλοι ονειρευόμαστε και όλοι ελπίζαμε να είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι, γι' αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια των αγώνων. Έχουμε μια πανέμορφη περιοχή, έναν πανέμορφο τόπο, έχουμε μια όμορφη πόλη, αλλά έχουμε και πολύ όμορφα παραμυθάκια, που είναι τα δημοτικά μας διαμερίσματα, τα οποία επίσης δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και πρέπει να δίνουμε επίσης στον αγώνα μας και εκεί. Έχουμε μια σειρά έργα τα οποία παραδίδονται έτσι στη νέα Δημοτική Αρχή, μελετημένα, αλλά πιο όρημα, άρα στη συνέχεια θα χρειαστεί επικαιροποίηση και προσπάθεια. Μεγάλα έργα όπως έχουμε την ευκαιρία εδώ και τους κυρίους βουλευτές και την αντιπεριφέρεια, την περιφέρεια με τον κάθετο στην Εγνατία, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι, για την έξοδο από την κρίση της περιοχής μας. Έχουμε συνεχιζόμενα τα μεγάλα έργα στον κάμπο, όπου και εκεί θα σταθούμε αρρωγοί σε κάθε προσπάθειά σας, είτε μέσα από τα διοικητικά συμβούλια, είτε από οποιοδήποτε θεσμικό συμβούλιο και μέσο. Θα βοηθήσουμε, θα είμαστε θετικοί σε κάθε θετικό, αλλά και επίσης θα είμαστε κριτικοί σε κάθε το οποίο θα έρχεται σε αντίθεση με τα γενικότερα συμφέροντα του κόσμου. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά όλους και προσωπικά για την 12ετή εμπιστοσύνη που μου έδωσε η ΝΑΟΣ, ο Κυβρύτερος Δήμος. Παλέψαμε αυτή την ενότητα. Θεωρώ λοιπόν δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε την κοινή μας προσπάθεια και θα είμαστε κοντά και δίπλα σας σε κάθε επικό που θα γίνει για τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλό αγώνα.